Σαββίδης Λάζαρος, Διευθυντής Σπουδών Φροντιστηρίου Θεωρητικών στη Φλόρινα. Κύριε Σαββίδη, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του συστήματος εισαγωγής. Ποιες είναι οι αλλαγές που σημειώνονται σε σχέση με την περσινή χρονιά? Ναι, η φετινή χρονιά είναι η δεύτερη χρονιά όπου εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Και έχουμε κάποιες αλλαγές, τις οποίες και θα παρουσιάσουμε έτσι συνοπτικά στα παιδιά. Η πρώτη αλλαγή είναι η για πρώτη φορά χρονική μετάθεση των εισαγωγικών εξετάσεων μετά τις απολυτήριες. Ήδη οι απολυτήριες έχουν ολοκληρωθεί της Γ' Λυκείου και στις 7 Ιουνίου ξεκινούν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Η δεύτερη αλλαγή είναι η επαναφορά των επαναληπτικών εξετάσεων που δεν προβλέπονται με τον νέο Βαρβαρητόπουλο, που νομοθέτησε αυτό το σύστημα εισαγωγής. Οι επαναληπτικές εξετάσεις επανήλθαν μετά από πολύμινες διαμαρτυρίες όλων των υποψηφίων, αλλά μετατέθηκαν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο και έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής που δίνουν το μέγιστο μία θέση σε κάθε τμήμα. Η τρίτη αλλαγή είναι η προσθήκη τμήματων και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Θυμίζω ότι αυτό έγινε λίγο πριν να εκδοθούν οι βάσεις πέρσι, στην προσπάθεια του Υπουργείου να εξισορροπήσει την προσφορά θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση με τη ζήτηση από τους υποψηφίους, γεγονός που εκτείναξε τις βάσεις σε κάποιες σχολές, ενώ σε κάποιες άλλες σχολές άφησε κενές θέσεις. Αυτή ακριβώς η αλλαγή έδειξε ότι πρωτίστως υπήρξε ένας κακός σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής, αφού οι δημιουργοί του δεν είχαν προβλέψει τι θα συμβεί όπως όφυλαν. Η τέταρτη αλλαγή είναι η επαναφορά της κατηγορίας του 10% για 2 χρόνια μετά την τελευταία εξέταση. Θυμίζουμε ότι αυτό παλιότερα ίσχυε μόνο για το 1 χρόνο μετά την τελευταία εξέταση. Και να πούμε ότι τα παιδιά αυτά θα διεκδικήσουν το 6% το θέσεων την πρώτη χρονιά και το 4% τη δεύτερη χρονιά. Η πέμπτη αλλαγή είναι η μείωση του αριθμού εισακτέων. Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό, επιχειρήθηκε. Τελικά μετά από διαμαρτυρίες θα γίνει σε 2 δόσεις. Μία το 2017 και μία το 2018. Στη συνέχεια έχουμε την αλλαγή, η έκτη αλλαγή είναι η επαναφορά στο μηχανογραφικό δελτίο. 9 τμήματα ΤΕΙ που είχαν κοπεί με το σχέδιο Αθηνά του κ. Βαρβαρητόπουλου. Έχουμε επίσης 2 τμήματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αντικείμενο τον τουρισμό. Ιδρύθηκαν αυτά τα χαρτιά το 2009, καταργήθηκαν το 2013 με το σχέδιο Αθηνά. Επανέρχονται φέτος για να δεχθούν για πρώτη φορά φοιτητές. Επίσης έχουμε την μετονομασία κάποιων τμήματων και την ενοποίηση των σχολών υπαξιωματικών της αεροπορίας. Μια έβδομη αλλαγή είναι η δυνατότητα που δίνεται στους αποφύτους των ΕΠΑΛ για πρώτη φορά να εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων. Και η τελευταία αλλαγή είναι ότι έχουμε προσθήκη νέων ασθενειών στην κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις που για οικονομία του χρόνου τώρα εδώ δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Όλα αυτά βέβαια να πω ότι θα μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του φροντιστηρίου αλλά και στην ομάδα που έχουμε στο Facebook όπου αναλυτικότατα τα παρουσιάζω όλα αυτά. Κύριε Διευθυντά, η Τρίτη Λυκείου είναι μια τάξη εξαιρετικά αγχωτική για τους περισσότερους μαθητές. Τι θα συμβουλεύατε να κάνουν οι μαθητές για να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά το άγχος τους? Ναι, η Τρίτη Λυκείου είναι μια χρονιά ιδιαίτερα επιτυχητική για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Το να έχουν άγχος είναι ως ένα βαθμό θεμητό, απλώς θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα το διαχειριστούν. Και εδώ θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα κάποιους τρόπους διαχείρισης του άγχους, αλλά θα παρουσιάσουμε λίγο και κάποιους τρόπους διαχείρισης του άγχους των ίδιων των γονέων, γιατί τα παιδιά έχουν και τους γονείς που πρέπει πολλές φορές να διαχειριστούν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι το μεθοδικό διάβασμα, το προγραμματισμένο διάβασμα, το οποίο θα τους δώσει αυτοπεποίθηση και θα τους μειώσει το άγχος. Έπειτα, βασικό είναι η σωστή διατροφή. Οι ειδικοί προτείνουν φρούτα, λαχανικά και χυμούς, ξηρούς καρπούς και βέβαια όχι υπερβολική κατανάλωση του καφέ και φυσικά όχι αυστηρές δίαιτες την περίοδο αυτή. Επίσης, πάντοτε ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο. Επίσης αρκετός ύπνος, ύπνος τόσος τουλάχιστον ώστε να ξεκουράζεται το μυαλό για να μπορεί στη συνέχεια να αποθηκεύει πληροφορίες. Γιατί ένα κουρασμένο μυαλό δεν μπορεί να αποθηκεύσει. Επίσης συνιστούμε στα παιδιά όσο μπορούν να φορτίζουν που λέμε τις μπαταρίες τους. Δηλαδή καθόλου καλό είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο να ξεκουράζονται,
με μια συνάντηση με κάποιο φίλο, ένα καφέ, ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να είναι δυνατοί στη συνέχεια να μπορούν να τα απεξέλθουν. Επίσης, όταν διαβάζω, να δούμε λίγο τη στάση του σώματος. Το σώμα πρέπει να είναι όρθιο, έτσι ώστε να μην καμπουριάζουν και πιέζουν τη σποδηλική στήλη και δεν κυκλοφορεί καλά το αίμα, για να μπορεί να οξυγονώνεται καλά και ο εγκέφαλος και να μπορούν τα παιδιά να τη διαχειρίζονται αυτό με επιτυχία. Επίσης, να κάνουν θετικές σκέψεις. Σίγουρα δεν βοηθά η καταστροφολογία. Αν δεν περάσω, τι θα κάνω, δεν θα γράψω τίποτα και όλα αυτά. Θα πρέπει να επαναλαμβάνουν εσωτερικά κάποιες φράσεις που θα τους δίνουν αυτοπεποίθηση και εμείς οι φροντιστές τους λέμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να έχουν ηρεμία και να μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση και όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Επίσης, προτείνουμε μια νοητική αναπαράσταση της διαδικασίας. Σίγουρα τα προσομοιωτικά τεστ που διάγουμε εδώ είναι σημαντικά και προσπαθούμε και εμείς τα παιδιά με την εμπειρία μας να τους δείξουμε περίπου πώς θα είναι, τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι κάτι τρομακτικό, να το δουν και να το διαχειριστούν με ψυχραιμία. Το θέμα είναι τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Είναι ένα κέριο ζήτημα, στα πολύ σύντομα λίγο έτσι να τα πω. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα οι γονείς πρέπει να είναι καλοί ακροάτες. Να ακούν τα παιδιά με ηρεμία, έτσι, ώστε να εκφράσουν τα παιδιά στους γονείς, τους φόβους, τις αγωνίες τους και σιγά σιγά με την εμπειρία τους γονείς να τους νοθετήσουν για να νιώθουν τα παιδιά άνετα. Έπειτα οι γονείς οφείλουν να στηρίζουν τις επιλογές των παιδιών. Να λένε τη γνώμη τους, αλλά ειδικότερα την περίοδο αυτή δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις και κρίσιμες, θα λέγαμε, ενστάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να πουν την άποψή τους και οι γονείς να τους μεταφέρουν αισιοδοξία, όχι σχόλια αρνητικά, έτσι, του τύπου σώβη σχολική να περάσταση, άνεργος και αυτά. Ψυχραιμία, αισιοδοξία, ηρεμία. Ο έφηβος θα έχει τα ξεσπασματά του, θα έχει τις εντάσεις του στο σπίτι. Οφείλει ο γονέας όλα αυτά να τα αντιμετωπίσει και να τα διαχειριστεί όρημα και ήρεμα. Επίσης, ένα λάθος που κάνουν οι γονείς πολλές φορές είναι που χρησιμοποιούν πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Έτσι, εμείς εξεταζόμαστε, αύριο δίνουμε αυτό, μεθαύριο δίνουμε το άλλο. Αυτό το κάνουν από αγάπη, αναφυσβήτητα. Όμως δεν ξέρουν ότι αυτό ή δεν το υπολογίζουν ότι αυτό δίνει πρόσθετο και επιφέρει πρόσθετο άγχος στα παιδιά. Θέλουμε λοιπόν οι γονείς ναι μεν να το νιώθουν όλο αυτό γιατί είναι δικό τους όλο αυτό επίσης, αλλά κάπως να είναι αποστασιοποιημένοι. Να αποφεύγουν τις συγκρίσεις επίσης, είτε με συμμαθητές είτε με άλλα αδέρφια, δεν κάνει καλό και να μην είναι ιδιαίτερα πιεστική απέναντι στα παιδιά, αλλά δείχνουν εμπιστοσύνη και στο διάβασμα και στον τρόπο δουλειάς των παιδιών και στον τρόπο που πορεύονται. Ας αφήσουν και εμάς τους φροντιστές λίγο να αναλάβουμε τώρα εδώ κάποια πρωτοβουλία και κάποια πραγματάκια. Και βέβαια να προσέξουμε λίγο δύο λόγια για τα παιδιά, το τι θα κάνουν εκεί την ημέρα των εξετάσεων. Την ημέρα που δίνουν, την πρώτη μέρα, τι θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, μεθαύριο. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να ξυπνήσουν έγκαιρα, να ετοιμαστούν, να μην έχουν και ένα επιπρόσθετο άγχος να προλάβουν ή όχι. Δεν ενδείκνεται το διάβασμα της τελευταίας στιγμής μέχρι και που θα μπουν στην αίθουσα. Όχι, ηρεμία, ο εγκέφαλος πρέπει να είναι ξεκούραστος, να μπορεί να ανασύρει πληροφορίες. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα στο προάβλιο θα πρέπει να έχουν απόλυτη ηρεμία. Έτσι, θα πρέπει να δουν και να προσέξουν το συγκροτισμό τους με άλλα άτομα που μπορεί να τους δημιουργήσει άγχος, θα πρέπει να συζητούν για διάφορα θέματα και όχι για το τι θα μπει εκεί την ώρα στις εξετάσεις. Πλέον ο καθένας έχει κάνει την προετοιμασία του και ό,τι μπει θα το επεξέλθει. Εκεί την ώρα θέλουμε ηρεμία. Και να το γράψουν, εκμεταλλευόμαστε όλο το χρόνο, δεν βιαζόμαστε να βγούμε, βλέπουμε πολύ προσεκτικά τα θέματα, όταν τελειώνουμε τα ξαναδιαβάζουμε, να δούμε πως ξεχάσαμε κάτι και ξεκινάμε από το πιο εύκολο. Προσοχή όμως, μην ξεχάσουμε κάτι που το αφήσαμε προς το παρόν και δεν το ξαναγράψουμε στο τέλος. Κύριε Σαββίδη, αναμφισβήτητα η μελέτη είναι κουραστική. Ποιες τεχνικές μελέτης θα προτείνατε για καλύτερη εμπέδωση και απομνημόνευση της ύλη? Ναι, ειδικότερα σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, η κούραση είναι διάχυτη στα παιδιά. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτά που θα πούμε τώρα δεν τα προτείνουμε να γίνουν μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε. Τα προτείνουμε βέβαια όλη τη χρονιά. Και το πρώτο που προτείνουμε είναι η επισήμαση και η υπογράμμιση των κειμένων, είτε με χρωματιστούς μαρκαδόρους,
είτε με διαφορετικά στυλό ή και μολύβι, έτσι ώστε με άλλο μαρκαδοράκι, για παράδειγμα, να έχουμε τις χρονολογίες, με άλλο τα ονόματα, με άλλο τους ορισμούς, έτσι ώστε κάποιος οπτικός τύπος να μπορεί εύκολα να τα επαναφέρει. Επίσης, έχουμε τα λεγόμενα post-it, δηλαδή κάποια χαρτάκια στα οποία κρατάμε χρήσιμες σημειώσεις και τα οποία τα έχουμε κολλημένα στο γραφείο μας πολλές φορές, σε διάφορα σημεία, πολλά παιδιά το κάνουν αυτό, είτε και στα βιβλία, προκειμένου να ανασύρουμε κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες εν είδη επανάληψης. Στη συνέχεια, να πούμε ότι σημαντικό είναι τα σχεδιαγράμματα και οι πίνακες, εξαρτάται βέβαια κυρίως για τα θεωρητικά μαθήματα. Έπειτα, οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές και είναι χαρακτηριστικές και ενδεχομένως κάποιες ημερομηνίες που θα μπορούν κάποια γεγονότα της ζωής μας, που θα μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να ανασύρουμε επιπλέον πληροφορίες. Επίσης, καλό είναι, κυρίως για τα θεωρητικά μαθήματα, να δουλεύουμε αναπαράγραφα, είτε με πλαγιότυπους, είτε με σύντομες ερωτήσεις που θα καλύπτουν μια ή δύο παραγράφους, που νομίζω ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να μπορέσουν τα παιδιά να κρατήσουν κάποια πράγματα στο μυαλό τους. Αυτά είναι κάποιες τεχνικές. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά η οικονομία του χρόνου δεν μας επιτρέπει να μακρηγορήσουμε. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία, να πω στα παιδιά ότι το άγχος είναι θεμητό, αλλά πρέπει να είναι ελεγχόμενο, γιατί μόνο κακό μπορεί να κάνει. Εμείς από την πλευρά μας, ως φροντιστές, θα είμαστε αρρωγοί, θα είμαστε δίπλα σε αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε εδώ και 10 μήνες και την ολοκληρώνουμε τώρα σιγά σιγά. Και αυτό που θέλω να πω στα παιδιά επίσης είναι ότι οι γενικές εξετάσεις, αυτές οι πανελλαδικές εξετάσεις, δεν είναι το καθοριστικό και το απόλυτο και το μόνο ορόσημο στη ζωή τους. Μια ενδεχόμενη αποτυχία δεν θα σημάνει κάτι το τρομακτικό. Είναι ένας σταθμός, βέβαια, που στη ζωή τους όμως, στην πορεία, θα έχουν πολλούς σταθμούς τέτοιους και θα πρέπει να τα απεξέλθουν όρημα και με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.